Το Dragon Ball Super επιτέλους επιστρέφει! Τι τρέχει? Κάτι ανόητο, είμαι σίγουρος. Γιούπι! Ιδες, στόπα! Ναι! Το Dragon Ball Super επιστρέφει, αλλά από ό,τι φαίνεται όχι όπως το περιμέναμε. Όλοι φυσικά είχαμε την άποψη ότι το Dragon Ball Super θα επιστρέψει σαν άνιμε. Και αυτό βγάζει νόημα. Η πρώτη σειρά σταμάτησε ώστε να βελτιωθεί η παραγωγή και επιτέλους να σταματήσουμε να βλέπουμε περίεργα σχέδια σε κάθε επεισόδιο. Αλλά κάτι άλλαξε. Και αναρωτιέμαι γιατί, όσο επιτυχημένη και αν είναι μια ταινία, σε καμία περίπτωση δεν βγάζει το ίδιο κέρδος με ένα άνιμε. Ειδικά όταν ένα άνιμε παίζεται στις 9 η ώρα το πρωί, την Κυριακή, η οποία είναι η πιο εμπορική τηλεοπτική ζώνη της Ιαπωνίας, και βρίσκεται δίπλα-δίπλα με το One Piece. Τα νέα που θα αναφέρω προέρχονται από το Dragon Room, μια νέα ιδέα της Ueisa, η οποία πραγματικά δεν μας έχει διευκρινίσει το που στοχεύει. Μοιάζει με ένα συμβούλιο, στο οποίο εγκρίνονται ιδέες για το franchise, όπως π.χ. η ιδέα για το μάγκα του Yamcha. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ 100% να επιβεβαιώσω αν έχουν κάποια μορφή ηγετικής δύναμης και μπορούν να παίρνουν αποφάσεις ή απλά προτείνουν σχέδια και κάποια από τα μεγάλα κεφάλια αποφασίζουν αν αυτά θα υλοποιηθούν. Ο Άκη Γιοϊγιόκου, που βρίσκεται σε ηγετική θέση στο Dragon Room, και ο Χαγιασίτα Νοριχίκο, ο οποίος είναι παραγωγός της ταινίας Broly, μαζί δίνουν τα σχόλιά τους. Ο Γιόκου μας ενημερώνει ότι αργά και σταθερά προετοιμάζονται για κάτι καινούριο. Αλλά αυτό δεν είναι ένα άνιμε, αλλά μία ταινία. Ο Μπρόλι ήταν απίστευτα δυνατός, άρα αυτή τη φορά θα κάνουν μια διαφορετική προσέγγιση στο όλο θέμα. Μας εξηγεί ότι υπήρχαν πάρα πολλές ιδέες που δεν πρόλαβαν να υλοποιήσουν, άρα από εδώ και πέρα, ό,τι έρθει θα είναι μεγαλύτερο και καλύτερο. Ο Καγιασίντα από την άλλη μεριά μας λέει και αυτός για το πόσο ανέβασαν τον πύχη με τον Μπρόλι, στο σημείο που πιστεύει ότι φτάσανε στα όρια τους και ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν κάτι καλύτερο. Αλλά φυσικά θα συνεχίζουν να στοχεύουν για περισσότερα και καλύτερα πράγματα. Το μόνο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να πάρουμε και από τους δύο είναι ότι θα έχουμε μια ολοκένουργια ταινία. Όλα τα υπόλοιπα είναι το τυπικό ιαπωνικό hype το οποίο κάνουν πάντα οι παραγωγές για εμάς τους fans. Θα μου πείτε τώρα, γιατί όμως ταινία, μιας και στα σκαριά ήταν ένα άνιμε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Συμβαίνει κάτι με την Toei? Και θα σας το εξηγήσω πολύ απλά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πολλές φορές η Toei έχει αναφέρει project της, τα οποία αργότερα επιλέγει να τα αλλάξει ή να τα καθυστερήσει, και φυσικά η ιδέα για ένα άνιμε βασιζόταν σε εικασίες. Άρα από τη μεριά της η Toei ποτέ δεν ανακοίνωσε τίποτα, άρα στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Επίσης μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα το ίδιο συνέβη και με το franchise του Digimon. Οι ταινίες Digimon Try είχαν την ίδια μεταχείριση. Αρχικά είχαν ανακοινωθεί ως μια νέα σειρά, αλλά στη συνέχεια για άγνωστο λόγο μάθαμε ότι το Digimon Try θα αποτελείται από ταινίες οι οποίες θα λένε μια κοινή ιστορία. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος ανακοινώθηκε ότι θα πάρουμε και μια ολοκένουργια σειρά. Ποια είναι η γνώμη μου? Προσωπικά πιστεύω ότι η Toei προσπαθεί να πετύχει αυτό που έκανε στα 80s και στα 90s. Όλες τις ταινίες Dragon Ball Z παίζονταν ταυτόχρονα με το anime. Αυτό η Toei το πετύχαινε έχοντας δύο ομάδες animators. Η μία ομάδα είχε προσωπικό που δούλευε στη σειρά και η άλλη στις ταινίες. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τρέχουν ένα εβδομαδιαίο anime, το οποίο βασίζονταν σε ένα manga, αλλά ταυτόχρονα να προβάλλουν κάθε χρόνο δύο κινηματογραφικές ταινίες. Επίσης, αν υπήρχαν ανάγκες, οι animators από το anime μπορεί να δουλεύανε στις ταινίες, αλλά και το αντίστροφο. Η αλήθεια όμως είναι ότι το Dragon Ball Z, σαν σειρά, δεν είχε ποτέ υπερβολικό animation. Σκοπός τους ήταν μόνο να διατηρούν τη συνοχή στο σχέδιο, το οποίο για εκείνη την εποχή θεωρούταν αρκετό. Σε αντίθεση σήμερα, αν και μια σειρά φυσικά και πρέπει να έχει ομοιόμορφο σχέδιο για όλους τους χαρακτήρες, πρέπει να έχει και κίνηση. Και αυτό ίσως είναι λίγο δύσκολο. Πάλι όμως μιλάμε για την Toei, ένα στούντιο που κυκλοφόρησε μια εβδομαδιαία σειρά με 131 επεισόδια, έχοντας μόνο 2 μήνες προπαραγωγής. Και παρόλα τα εμπόδια, κατάφερε στο τέλος να τη σώσει. Αν υπάρχει ένα στούντιο με το ανθρώπινο δυναμικό και το κεφάλαιο ώστε να πετύχει να μας δίνει ταινίες και άνιμε ταυτόχρονα, αυτό είναι η Toei. Έχοντας λοιπόν αναφέρει τις ιδέες μου για το πώς μπορεί να δουλέψει αυτό το πλάνο, καιρός για μερικές υποθέσεις σχετικά με την πλοκή της ταινίας. Τι θα ήθελα να δώσω από την ταινία? Αρχικά θα χρησιμοποιήσω ότι υπάρχει διαθέσιμο στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Από ό,τι ξέρουμε, αυτή η ταινία θα έχει ένα διαφορετικό θέμα σε σχέση με τον Broly. Προσωπικά για εμένα αυτό σημαίνει ότι ίσως σταματήσουν να έχουν τους Saiyans ως το επίκεντρο όλων των ιστοριών τους. Και αυτό θα ήταν μια ωραία και φρέσκια ιδέα. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφαιρέσουν τις μάχες από τον DB ή να τις μετριάσουν. DB χωρίς μάχες, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν γίνεται. Γνωρίζουμε ότι η ταινία του Broly είχε αρχικά 3 ώρες storyboard, το οποίο έπρεπε να μειωθεί με αποτέλεσμα να χάσουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες από το παρελθόν των Saiyans ή ακόμα και μερικές σκηνές με τους Saiyans που ήδη ξέρουμε να έχουν διαλόγους, να έχουν περιπέτειες και πολλά άλλα.
Τι θα λέγατε όμως, αν όντως γίνει η επέκταση του παρελθόντος των Saiyans, αλλά από την οπτική γωνία του Freeza. Η νέα ταινία να μας προσφέρει περισσότερες πληροφορίες για την οικογένεια και τη φίλη του Freeza, πιθανότητα για τον backstory του, για το πώς μεγάλωσε ή μερικές εικόνες από τον πλανήτη του, και όλα αυτά ώστε να φαίνονται τον νέο κύριο ανταγωνιστή της καινούργιας ταινίας. Ο οποίος δεν θα είναι άλλος από τον ίδιο τον αδερφό του Freeza, τον Cooler. Σύμφωνα με όσα ξέρουμε από το original backstory του Cooler, δεν ήταν όσο δυνατός ήταν ο αδερφός του. Τι θα λέγατε αν αυτό το εκμεταλλευτεί η Toy ώστε να τον κάνει πιο ύπουλο? Ο λόγος που ο Cooler δεν έχει αναφερθεί ως τώρα καθόλου είναι γιατί προτίμησε ο αδερφός του να λειτουργεί σαν ηγέτης και αυτός να λειτουργεί στο παρασκήνιο. Αφού δεν μπορούσε να τον νικήσει με καθαρή δύναμη, ο μόνος τρόπος ήταν να βρει κάποιον άλλο που θα μπορούσε να τον αποτελειώσει. Τι κι αν αυτός ο άλλος ήταν ο Saiyan που ξέρουμε από τους θρύλους. Ο θρυλικός Super Saiyan. Γι' αυτό να αποδειχτεί ότι ο Cooler ήταν αυτός που δημιούργησε το μίσος του Freezer για τους Saiyans. Επίσης, θα ήταν ωραίο να αποκαλυφθεί ότι ο λόγος που ο Cooler άφησε τον Goku να το σκάσει όταν γεννήθηκε ήταν καθαρά κομμάτι του σχεδίου του. Και επίσης, μια ωραία λεπτομέρεια που θα μου άρεσε είναι αν όντως ο Cooler ήταν αυτός που ευθυνότανε για το λόγο που ο Paragus δεν έφυγε ποτέ από τον πλανήτη Vampa. Ας μην ξεχνάμε ότι στην ταινία του Μπρόλι, ο Paragus ενεργοποιεί μια συσκευή SOS, αλλά κανένας ποτέ δεν απαντάει στο μήνυμά του για πολλά χρόνια. Θα ήταν ωραίο να αποκαλυφθεί ότι ο σκοπός του Cooler ήταν ο Μπρόλι και οι δύο Saiyans στη γη να αποσπάσουν την προσοχή του αδερφού του, ώστε αυτός να πάει στο νέο Νάμε και να ζητήσει από τον Δράκο Πορούγκα να τον κάνει αθάνατο. Τι θα λέγατε, θα σας άρεσε μια τέτοια πλοκή? Αλλά φτάνει με τις δικές μου υποθέσεις. Τώρα είναι η δικιά σας ώρα στα σχόλια. Πείτε μου εσείς τι θα θέλατε να δείτε στη νέα ταινία. Μια πρωτότυπη ιστορία, έναν παλιό χαρακτήρα να επιστρέφει ή κάτι άλλο. Από Mazinger Destroy Extreme, γεια σας!